Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Παρασκευή 2 του μηνός, 2 Φεβρουαρίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Καμιά φορά όταν αφήνω το intro μας, αυτό που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια από κάτω, το Over the Hills and Far Away, η διασκευή φοβερή από τους Nightwish, αγαπημένο, και Γκάρι Μουρ φυσικά, πολλές φορές με κράζουν τα φιλαράκια και μου λένε, εντάξει, ξέρουμε ότι σ' αρέσει το χαλί σου, αλλά μην το ακούμε και όλο. Δεν πειράζει. Είναι αυτό που λέμε, το ρεπορτάζ τρέχει. Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα έχουμε το καθιερωμένο μας pre-game για όλα τα τμήματα και αθλήματα εδώ του Ηρακλή, με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά στην ώρα για μπλε. Συστηθήκαμε, Βασίλη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, αυτά τα είπα. Όπω, έχω ξεχάσει τι έχω πει πριν ένα λεπτό. Τα είπα, να μην τα ξαναπώ, ε. Ευχαριστώ, Παύλο. Έχω τον υποβολέα μου εδώ, γιατί γεράσαμε και δεν ξεχνάμε τι λέγαμε πριν ένα λεπτό. Σίγουρα τα είπα, έτσι, να μην τα ξαναπώ. Εντάξει. Είπα ότι είναι Παρασκευή. Είπα. Μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά θα είμαστε εδώ, παρέα με τους χορηγούς μας. Εξαιρετικός καφές Vento, Vento Espresso, με διάφορες γεύσεις και από Κένια και από Κολομβία και από Αιθιοπία. Η εκπομπή έχει ξεφύγει, όπως έχετε καταλάβει, με το χορηγό μας το καφέ μάγαζο. Τα προϊόντα από το καφέ Vento και όλα τα υπόλοιπα, και τα τσάγια, τα βότανα, τις σοκολάτες με την επωνυμία Σοκολά, μπορείτε να τα βρείτε στο καφέ μάγαζο σε επιλεγμένα καφέ σε όλη την Ελλάδα. 23 10 70 55 54 και καφεμάγαζο.gr για τις παραγγελίες σας και για τις πληροφορίες σας. Και αν θέλετε από κοντά να τα γευτείτε, περνάτε μια βόλτα και από την Ακαδήμου στον Εύωσμο. Εξακολουθώ, Βασίλη μου, να έχω ένα θέμα εδώ. Βοήθησέ με, γιατί ο κουβάς στα αυτιά μου είναι. Τι, θα κάνεις τα κόλπα σου? Ρίξε μια πενιά, γιατί εμείς εδώ στην ώρα για μπλε χατήρια δεν χαλάμε. Και όταν μας ζητούν μουσική συγκεκριμένη, αν είναι και κοντά στα γούστα μας, λέμε ναι. Δεν λέμε. Προχθές ήμουνα σε ένα μαγαζί, πάρα πολύ ωραίο, και εδώ κοντά στα λαδάδικα, και ζητάει κάποιος, κάποια, αυτό το συγκρότημα στο DJ και λέει, μπορείς να βάλεις Σάμπατον? Και απαντάει ο DJ, μήπως θέλει να βάλω Κυριακή. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, το SMS θυμίζουμε έχει χρεώση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Πλούσια αγωνιστική δράση, τα πάντα έχουμε, θα τα πούμε, θα τα καταγράψουμε. Έχουμε και μια συζήτηση προγραμματισμένη σε πολύ πολύ λίγο για το βόλεϊ. Στο δεύτερο μισό θα κάνουμε έτσι αναλυτικό pre-game για το ποδόσφαιρο που παίζει την Κυριακή και θα είμαστε εκεί με το καλό να περιγράψουμε το match στο Κιλκής απέναντι στον Κυλκυσιακό στις 3 το μεσημέρι. Θα δούμε τα πάντα, έτσι, όλα τα προγράμματα σε όλα τα αθλήματα, να το ξέρετε, βαθμολογίες κτλ. Στο μπάσκετ αύριο το ραντεβού είναι στη Λάρισα, στην Αγιά. Ο Ερμής Αγιάς υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο βόλεϊ έχουμε πάλι κυριακάτικο ραντεβού, καθώς στις 6 την Κυριακή ο Ηρακλής παίζει στην Αλεξανδρούπολη με τον τοπικό Εθνικό. Έχουμε και γυναίκες σε βόλεϊ, σε μπάσκετ και ακαδημίες, σε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Θα τα δούμε όλα μαζί, παρέα, και θα μάθουμε και τις ξένες γλώσσες μας με τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πληροφορική, τμήματα από 5 μόλις ετών. Για μας τους ενήλικες, 50% έκπτωση. Ξεκινούμε τη συζήτησή μας με το βόλεϊ, όπως προαναγγείλαμε πριν από λίγο. Θα το πάμε ανάποδα λίγα σήμερα. Αρχή με συνέντευξη και μετά με τα καθιερωμένα μας προγράμματα, όπως κάθε Παρασκευή εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Θα μιλήσουμε για βόλεϊ και έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον κύριο Στέφανο Νανά, ο οποίος είναι προπονητής στον Ηρακλή, άμεσος συνεργάτης φυσικά του Γιάννη Ορφανού στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδος, και όχι μόνο, πρόσφατα πανηγύρισε και αυτός, ήταν από τα στελέχη της ομάδας που πρωταγωνίστησε και αίτητη κατέκτησε το πρωτάθλημα στους έφηβους, και τους είχαμε εδώ τα παλικάρια μας πρόσφατα που μας έφεραν την κούπα. Βέβαια, ο κύριος Νανάς έχει και μία ακόμα επιτυχία και για την οποία χαιρόμαστε στον Ηρακλή, με το ότι κατάφερε και είναι στο τεχνικό team της Εθνικής Παίδων που πήρε πανάξια πρόκριση πρόσφατα, δεν έχει πάρα πολλές μέρες, στο Πανευρωπαϊκό. Όλα αυτά, coach, μαζεμένα, ωραία ακούγονται, έτσι. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλησπέρα σε εσάς και σε εσένα και στους ακροατές σας. Ήτανε δύο πολύ ωραίες εβδομάδες για εσάς. Τρεις εβδομάδες, να το... Όχι μόνο. Ξεκίνησε από τη μεγάλη νίκη εναντίον του ΠΑΟΚ. Και όταν μπήκε η χρονιά... Το 3-2, ναι. Ναι, μπράβο.
πέρα από ένα μελανό σημείο, έτσι, μια παρένθεση που έγινε μέσα στη Σύρο, όλα τα άλλα ήταν θετικά για μας. Είτε ήταν στο επίπεδο εθνικής ομάδας, είτε ήταν στο εφηβικό πρωτάθλημα, είτε ήταν στην αντρική ομάδα. Θα πω αυτό που σας είπα από κοντά. Φτού-φτού. Φτού-φτού, ναι. Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τους άντρες, καθώς έχουμε αγωνιστική υποχρέωση την Κυριακή και ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί ξέρετε ότι ανοίγοντας, ή μάλλον τρώγοντας, ανοίγει η όρεξη και μας έχετε καλομάθει με τις νίκες και τις μεγάλες νίκες που έχετε κάνει τώρα τελευταία, και σίγουρα θέλουμε τον Ηρακλή και στην τετράδα του πρωταθλήματος στην Α1 να τον δούμε και στο Final Four του Κυπέλλου να τον δούμε. 1-1 βέβαια προέχει ο Εθνικός στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή για αυτό το μάτς. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το παιχνίδι και όλοι μέσα στο τμήμα θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, να κάνουμε μία νίκη εκτός έδρας, με διανυκτέρευση όμως, γιατί του Αιγινίου δεν ήταν. Ναι. Πιστεύω ότι ο δρόμος για να μπορέσει η ομάδα να μπει μέσα στην τετράδα περνάει από αυτό το παιχνίδι και το επόμενο παιχνίδι με το Αιγίνιο. Αυτά όλα είναι εξάποντα για μας. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δουλέψαμε πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό το παιχνίδι θα κερδιθεί. Μια ομάδα που σε σχέση με άλλα χρόνια δεν είναι και τόσο καλή, δεν είναι και τόσο ψηλά στη βαθμολογία, έχει τα θέματά της, τα προβλήματά της, αλλά φαντάζομαι όλα τα έχετε κατασκοπεύσει και είστε απόλυτα έτοιμοι, έτσι. Όλοι έχουν προβλήματα, το θέμα είναι ότι πόσο δυνατός μπορεί να βγεις μέσα από αυτά. Εγώ στην αρχή της σεζόν πάντα το λέω και το είπα και στα παιδιά ότι καμιά χρονιά δεν είναι εύκολη. Mm-hmm. Όλες είναι δύσκολες. Και αυτοί ενισχύθηκαν όμως, κάνανε κάποιες κινήσεις. Ξεκινήσανε από το Δεκέμβριο με την προσθήκη του Παγιάν, πήρανε το Χαριτονίδη. Προσφάτως ανακοινώσανε και έναν κεντρικό. Το Ριζόπουλο δεν πήρανε. Το Ριζόπουλο φυσικά από εμάς. Κάνανε 4-5 κινήσεις. Εμείς από την άλλη μεριά, πέρα από τη μεγάλη προσθήκη που έχουμε με τον Νικόλα τον Σμαραγδί, ο οποίος όλοι ξέρουμε τι ποιότητας παίκτης είναι και πώς μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα, κάναμε και 2-3 μικρές διορθωτικές κινήσεις με ένα παιδί της Εθνικής Εφήβων, τον Ζαΐμι τον Πέτρο από το Νέα Εβούζου και τον Κατσαφλιάκα, παλιό γνώριμο της ομάδος πριν 2-3 χρόνια που ήταν στην ομάδα. Για να μπορέσουμε να γεμίσουμε και εμείς το ρόστερ, γιατί είχαμε απώλειες, είχαμε την τεράστια απώλεια του Χρήσου του Κιώση στην αρχή της σεζόν. Έφυγε κάποια στιγμή ο Ριζόπουλος, έφυγε ο Νικόλας ο Ελευθερίου, γύρισε στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν και οι καλύτερες καταστάσεις, όχι μόνο όσον αφορά το θέμα της προπόνησης, αλλά το θέμα και διαχείρισης μέσα στο παιχνίδι. Γιατί αν χρειαστεί να μπει κάποιος ή να κάνεις κάποιες διορθωτικές κινήσεις, δεν στο επιτρέπανε είτε οι απουσίες είτε πολλές φορές και τραυματισμοί. Η εμπειρία του Νίκου του Σμαραγδί είναι αδιαφυσβήτητη, έτσι δεν το συζητάμε. Θα χρειαστεί παρόλα αυτά ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να είναι 100% μαζί με την ομάδα. Τι εννοώ? Γιατί είναι ένας αθλητής που εδώ και αρκετές μέρες προπονείται με τον Ηρακλή, αλλά το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι άλλο οι προπονήσεις και άλλο τα παιχνίδια. Θα σας πω ένα μεγάλο αβαντάζ όμως που έχει ο Νικόλας που δεν το έχει κανένας. Είναι ότι ο Νικόλας κάνει προπονήσεις με εμάς σχεδόν από τον Οκτώβριο. Πάρα πολύ καιρό, ναι. Εντάξει, οπότε έχει δουλέψει σε επίπεδο προπόνηση τουλάχιστον, έχει δουλέψει. Το μόνο που μένει είναι να βγει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Σίγουρα και αυτός θα θέλει λίγο τον χρόνο του, λίγο να βρει τα πατήματά του και αυτός, γιατί έχει και καιρό να αγωνιστεί, μην ξεχνάτε, έχει να αγωνιστεί από το προηγούμενο Μάιο που τελείωσε τις αγωνιστικές. Εκεί πήγαινε η ερώτηση, coach, περισσότερο, ναι. Εκεί, στο ότι δεν έχει ρυθμό από παιχνίδια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι οι παίκτες μας, δηλαδή έχουμε παίκτες μέσα στην ομάδα, όπως είναι ο Προύσαλης, ο Παπαλιούτας, ο Αρμενάκης, που είναι του ίδιου επίπεδου και μπορούν κάλλιστα να τον βοηθήσουν ώστε να έρθει πάρα πολύ γρήγορα στο επιθυμητό που αυτός πρώτα θέλει επίπεδο και μετά εμείς σαν προπονητές. Η ανακούφιση πάντως, φαντάζομαι και δική σας, αλλά 100% και του Γιάννη Ορφανού, που πριν από δύο εβδομάδες μας έλεγε ότι πρέπει αυτά τα παιδιά, και μιλούσε για τον Φέργιουσον και τον Φωτιάδη, επιτέλους να αναπνέουν. Γιατί ναι, φτερνιζόντουσαν και ανησυχούσαμε μη μας φύγει κανένας, γιατί είχαμε δύο, δεν είχαμε άλλους. Καρδιακή προσβολή, όχι. Στο κέντρο, μεταξύ και Σοβαρού και Αστείου. Φαντάζομαι πλέον και οι προπονήσεις coach γίνονται πολύ καλύτερα, έτσι. Ναι, πολύ καλύτερα και κοιτάξτε, και τα δύο παιδιά, και ο Φέργιουσον και ο Φωτιάδης, ειδικά ο Φωτιάδης, έπαιζε όχι στα ωριά του, έπαιζε στα κόκκινα. Ναι, έπαιζε 300% που δεν μπορούσε. Και ήταν προς τιμήν του, που και τις προπονήσεις όλες έβγαλε, αλλά ήταν και πολλές φορές στην καλύτερη εφτάδα του πρωταθλήματος και της αγωνιστικής. Βεβαίως. Εντάξει, ίσως λίγο η φανέλα, λίγο
λίγο όλα τα πράγματα μαζί βοήθησαν ώστε αυτά τα παιδιά όχι απλώς να τα απεξέλθουν, αλλά να φτάσουμε και τον Ηρακλή εκεί που το φτάσαμε. Δηλαδή να διεκδικούμε πάξια την είσοδο στην τετράδα και να ονειρευόμαστε για πολλά άλλα πράγματα, όπως και το κύπελο και διάφορα άλλα. Ευρώπες και τέτοια. Μιας και το αναφέρετε, βλέπω και ξαναβλέπω τη βαθμολογία, κάθε φορά το κάνω. Είναι ένας βαθμός. Ο Ηρακλής Χαλκίδας 25, ο Ηρακλής 24. Η Χαλκίδα που πάει, αλήθεια είναι. Νομίζω έχει εντός έδρας με το Πάμβο Χαϊκό. Εντάξει, πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει το μάτς της Κυριακής. Θέλω να πω ότι είστε πάρα πολύ κοντά. Αλλά θα πρέπει να το δούμε όμως λίγο σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η αγωνιστική και η επόμενη. Άντε πήγαμε εμείς ένα βαθμό πάνω ή δύο. Πρέπει να το δούμε σε διάρκεια. Το ένα από πίναντες, ναι. Γιατί και αυτοί κάνανε διορθωτικές κινήσεις, όλοι κάνανε βασικά. Και θα δούμε τώρα στο μέλλον πώς αυτές οι διορθωτικές κινήσεις, τι όφελος θα έχει σε κάθε ομάδα. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι συσταγωγικά βατό. Δηλαδή αν καταφέρουμε να πάρουμε στην απόρθητη Μίκρα όλους τους αγώνες μας και καταφέρουμε και κάνουμε τις υπερβάσεις σε μια-δυο αγωνιστικές εκτός έδρας, νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στην τετράδα και πάξια θα διεκδικούμε και κάτι παραπάνω. Το εκτός έδρας πώς μπορεί να βελτιωθεί? Το έχω ακούσει και από τον κύριο Σφανό, το έχω ακούσει και από αρκετούς αθλητές της ομάδος να λένε ότι στη Μίκρα δεν το συζητάμε, το δείχνουν τα νούμερα, έτσι, ο Ηρακλής είναι αίτητος, έχει κερδίσει τους πάντες, αλλά έξω κάτι χάνουμε. Χάνουμε τη δυναμική μας από τον κόσμο, χάνουμε την άβρα μας, χάνουμε την ενέργειά μας, κάτι χάνουμε. Κοιτάξτε, και χάνουμε και βαθμούς στο τέλος, έτσι. Ναι, υπήρχαν πολλά παιχνίδια εκτός έδρας τα οποία είχαμε αγωνιστικά προβλήματα. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο μάτς στη Χαλκίδα μας έλειπε ο Εφρεμίδης, κατεβήκαμε κάτω στην Σύρο, είχαμε άλλες απώλειες, είχαμε διάφορα τέτοια θέματα. Αλλά επειδή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, κάθε φορά δίνουμε έναν όρκο και λέμε ότι το επόμενο εκτός έδρας θα είναι νίκη. Και όταν λέμε νίκη, μπορεί να ονειρεύονται πολλοί και να λένε 3-0, 3-1 και όλα αυτά. Εγώ πάντα τους λέω, ας κερδίσουμε 3-2 και ας είναι 86-84 στο tie break. Δεν μας πειράζει. Το θέμα και αυτό είναι νίκη είναι, ναι. Το θέμα είναι να μπεις σε μια διαδικασία να κερδίζεις. Και πιστέψαμε ότι αυτό το ντόμινο των εικόνων που κάναμε βοήθησε πάρα πολύ και είναι τώρα το μεθαυριανό παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορέσουμε να κάνουμε την υπέρβαση σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα εκεί μέσα. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ την τελευταία φορά που πήγε. Και αυτοί, ξέρετε, τα λαβωμένα τα ζώα είναι πιο επικίνδυνα από τα άλλα. Και αυτοί ψάχνουν βαθμούς. Δηλαδή ψάχνουν τον τρόπο να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη σωτηρία τους και να μπουν μέσα στην οκτάδα για να μην έχουν πρόβλημα. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικούς στόχους. Εμείς θα μπούμε μέσα σίγουρα να παλέψουμε, γιατί το χρωστάμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας μια νίκη εκτός έδρας και να είναι και σημαντική. Αυτό το χρωστάμε. Έχω την αίσθηση πάντως, μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό που θα πω, ότι δεν θα νιώθετε και πολύ μόνοι. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι οπαδοί του Ηρακλή που βρίσκονται και σε εκείνες τις περιοχές, και από Αλεξανδρούπολη και από Οριστιάδα, που έχω την αίσθηση ότι θα είναι κοντά σας. Και από Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται, έτσι, και κάποιοι από την Θεσσαλονίκη. Ότι θα έρθουν, κάποιοι θα έρθουν. Σίγουρα η διοίκηση πάντα έρχεται. Σωστά. Και θα δούμε αν μπορούν να έρθουν και άλλοι. Αυτό μας βοηθάει πολύ. Κοιτάξτε, η επιτυχία του Ηρακλή φέτος έχει πολλά επίπεδα. Δηλαδή, είναι μια διοίκηση η οποία μέχρι τώρα κυριολεκτικά έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και έχει δαπανίσει πάρα πολλά πράγματα. Και προσωπικά δηλαδή, αλλά και σαν διοίκηση, για να φτάσει η ομάδα εδώ που έφτασε, για να υπάρχει αυτή η ηρεμία, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα. Βοηθήσανε φυσικά οι παίκτες, γιατί πήραν στις πλάτες τους πάρα πολύ βαρύ φορτίο για να μπορέσει. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε να πάμε σε μια 7η-8η θέση, να σωθούμε. Αλλά οι παίκτες, κυριολεκτικά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, σε έναν Μπρούσαλη, σε έναν Αρμενάκι να του πεις εντάξει να βολευτούμε. Βγες έβδομος. Οκτάδα να σωθούμε. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως και ο Νικόλας του Μαραγδής, όπως και όλοι, και οι μικροί δηλαδή, είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι. Και εμείς οι προπονητές είμαστε φιλόδοξοι. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και δαπανούμε πάρα πολλές ώρες. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι όποτε χρειάστηκε, ο κόσμος ήταν εκεί. Και αυτός ο συνδυασμός των τεσσάρων πραγμάτων πολύ σπάνια το βλέπεις στην ελληνική επικράτεια. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας του Ηρακλή φέτος. Έτσι ακριβώς. Μυστικό επιτυχίας που είχατε και με τους πιο μικρούς. Βέβαια, υπήρχαν και αθλητές της ανδρικής ομάδος, έτσι, όπως είναι ο Στέλιος ο Τζιουμάκας, όπως είναι ο Αντώνης ο Μπουράκης.
που τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε μια φουρνιά, σε μια ομάδα που έκανε το απόλυτο. Και το είπα νωρίτερα, coach, για την ανδρική ομάδα, θα το πω και για τους έφηβους, το είπα στους ίδιους που τους είχαμε εδώ προχθές, στον Κονιόρδο, στον Κανιούρα, στο Βαρβεσιώτη και στο Λάμπ του Μπαμπαλιούτα. Που το φοβερό είναι ότι είναι και παίχτης, είναι και συνεργάτης στον πάγκο, τα κάνετε όλα. Ναι, αλλάζετε ρόλους. Ότι πάλι μας ανοίξατε την όρεξη. Δηλαδή θέλουμε και το Πανελλήνιο στους εφήβους. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ. Κοιτάξτε, εμένα ο ρόλος μου εκεί ήταν καθαρά βοηθητικός. Δηλαδή ναι. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε και με το Λάμπη, τον Παπαλιούτα και με τον κύριο Καλαϊτζίδη. Αν μπορούμε τουλάχιστον στις τελικές φάσεις να υπάρχει ένα feedback, να υπάρχει μια κατάθεση έτσι, εμπειριών δικιά μου μέσα στο παιχνίδι, που πιστεύω ότι βοήθησε και το Λάμπη και όλους, για να μην είναι και μόνος. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Εγώ επειδή γνωρίζω το τι γίνεται στην ελληνική επικράτεια και ξέρω ποιες ομάδες έτσι, είναι στο προσκήνιο και ποιες ομάδες έχουν βλέψει για το Πανελλήνιο, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Αρκεί να δουλέψουμε τώρα περισσότερο ο Λάμπης φυσικά, ο Μπαμπαλίτας, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και να περάσουμε πρώτα την πανεπαρχιακή φάση και μετά στα τελικά να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, γιατί πάντα οι τελικές φάσεις είναι και λίγο θέμα ημέρας, πρέπει να είσαι τυχερός να μην έχεις τραυματισμούς, πρέπει να είσαι σε μια καλή φυσική κατάσταση, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο, γιατί είναι απλά δύο παιχνίδια. Σωστά, σωστά. Τώρα έτσι από περιέργεια, οι ομάδες, οι υπόλοιπες, να περιμένουμε Ολυμπιακό, Αλεξανδρούπολη, Παναθηναϊκό. Όχι, Ολυμπιακός είναι εκτός. Όχι, Αλεξανδρούπολη είναι εκτός. Από πάνω από τη Θράκη θα... Επειδή συνήθως αυτοί ομάδα... πηγαίνουν στα Final Four. Ναι, συνήθως. Στα εφηβικά, ναι. Όχι. Είναι ομάδα του Σουφλίου που προκρίθηκε από πάνω, mm-hmm. από τη Θράκη. Mm-hmm. Και από κάτω από την Αθήνα, οι αξιόλογες ομάδες, θα έλεγα ότι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Μήλωνας. Και οι δύο ομάδες από την Πάτρα που έχουν αξιόλογους παίκτες, όπως είναι ο Παμβοχαϊκός που έχει το Κοτσάκι και το Γεωργίου και η Ολυμπιάδα Πάτρας που έχει το Ράπτη, τον Αλέξανδρο. Μάλιστα. Αυτή είναι, ας πούμε. Τον θυμάμαι πολύ καλά πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη. Μπράβο, στο Final Four. Ξέρετε καλά. Και το Σουφλί το θυμάμαι πιστεύω... που δεν είχε πρόβλημα ο Ηράκλης πέρυσι, το Ιβανόφιο τουλάχιστον. Ναι. Θεωρώ ότι από το Βορρά οι δύο ομάδες που θα προκριθούν, αν δεν γίνουν τεράστιες εκπλήξεις, θα είναι το Σουφλί και. Όχι, θα είναι ο Πίγασος και ο Ηράκλης. Γιατί έχουν την ποιότητα των παιχτών. Και από την Νότια Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός σίγουρα και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τώρα ποιος θα ακολουθήσει, mm-hmm. ένα μεταξύ Μήλωνα, Παμβοχαϊκού ή Ολυμπιάδα Πάτρας. Έτσι πιστεύω. Με αυτά τα πράγματα που βλέπω. Ωραία, ωραία. Ήθελα να σας πάω και στο κύπελο. Βέβαια, θα μου πείτε και καλά, θα κάνετε ότι προέχει το μάτς Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά θέλω, και ένα, θέλω και ένα μικρό σχόλιο για την κλήρωση και για αυτό που έχουμε μπροστά μας, που είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και λέγεται Γλυφάδα και Final Four. Κυπέλου. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει, να ξέρετε. Δηλαδή, φυσικά μπορεί να γίνει. Γεγονός, φυσικά. Ναι, μόνο το γεγονός ότι η πρώτη φάση κλήρωσης μας ευνόησε παίζοντας με μια ομάδα της Α2 χωρίς να κάνουμε μετακίνηση. Και το δεύτερο παιχνίδι, αν όλα πάνε καλά φυσικά και η Σύρος κερδίσει την ΑΕΚ, θα γίνει πάλι μέσα στη Θεσσαλονίκη χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση και με το ΑΕΤ της έδρας μας, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκείνο το παιχνίδι, επειδή είναι σίγουρα κάτι το οποίο... Έχει και ιδιαιτερότητες αυτό το μάτς. Μπράβο, έχει ιδιαιτερότητες αυτό το μάτς από το παρελθόν. Η Μίκρα θα πρέπει να είναι γεμάτη. Και με γεμάτη Μίκρα, εμείς δύσκολα θα χάσουμε. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να χάσουμε. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Για είσοδο στο Final Four, που θα είναι τιμητικό, θα είναι και επιβράβευση πολλών προσπαθειών δικό μας. Είναι τιμητικό να είσαι σε ένα Final Four και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε. Ανάλογα στην κλήρωση, όλους τους αντιπάλους τους κοιτάμε στα μάτια. Από εκεί και πέρα τα όνειρα είναι για αυτούς που τα κάνουν. Ναι, όλους και, έχουμε κερδίσει. Και βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάποιον, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιον που δεν έχουμε κερδίσει, πέρα από τον Ολυμπιακό φυσικά. Όλους άλλους έχουμε κερδίσει. Δεν ήρθε ακόμα ο Ολυμπιακός γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Δεν ήρθε ακόμα στη Μίκρα γι' αυτό. Κλείνοντας, coach, και να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που έχουμε, πάλι να σας πω τα μπράβο και για την εθνική και yeah. με αφορμή αυτή την επιτυχία, την δική σας έτσι περιγραφή του όσου ζήσατε και αυτό που μπορούμε να περιμένουμε σε αυτές τις ηλικίες και φυσικά θα ήταν ευχής έργο να έχουμε και παιδιά του Ηρακλή σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στην εθνική ομάδα, εγώ και ο συνεργάτης μου, κυρίως ο Νίκος Ομούχλιας, ήταν να αλλάξουμε την νοοτροπία. Γιατί καλός ή κακός... Ο οποίος τον Βασίλη χρόνια, είναι θείος.
Είναι, όχι, είναι πατέρας ο πατέρας του Βασίλη. Μάλιστα. Πατέρας του Βασίλη και υπάρχει και άλλος γιος, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που είναι Αλεξανδρούπολη, το παίζει. Πού είναι. Διαγώνιος, όχι, παίζει στο σουφλί τώρα. Α, στο σουφλί πήγε. Ναι. Αλλά είναι διαγώνιος και είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη σε αυτή την ηλικία. Βολεϊκή οικογένεια. Βολεϊκή οικογένεια, ναι. Και έρχεται και άλλος μικρός από κάτω. Είναι και ακόμη ένας. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως ο Βασίλης. Ο Βασίλης είχε και αυτός μια περιπέτεια τώρα με το ναι. πόδι του, είχε πάθει ένα βαρύ διάστρεμα. Δόξα τω τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί θα χρειαστεί. Λοιπόν, θα χρειαστεί ναι. Σίγουρα όλοι χρειάζονται. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε το πρώτο πράγμα είναι να αλλάξουμε την οτροπία. Να αλλάξουμε την οτροπία της ομάδας. Γιατί είδαμε ότι οι από πάνω από εμάς είχαν χάσει λίγο τον δρόμο και προσπαθήσαμε να βάλουμε αρχές. Πάνω σε αυτές τις αρχές, δηλαδή στις αρχές της πειθαρχίας, της ηθικής και όλα αυτά, χτίσαμε μια ομάδα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και κερδίζει. Και αυτό το θέλαμε. Δηλαδή πήγαμε σε ένα πανευρωπαϊκό παμπέδον, πήραμε μια 7η θέση που είναι αρκετά καλή για τα δεδομένα της μικρής Ελλάδας. Και τώρα κερδίσαμε επάξια την είσοδό μας πάλι στο πανευρωπαϊκό και είναι η πρώτη φορά ίσως που μια ομάδα μέσα σε 2 χρόνια πηγαίνει σε 2 πανευρωπαϊκά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα, υπάρχουν πιστεύω 3-4 αθλητές που μπορούν αργότερα να παίξουν στην Εθνική Ανδρών, mm-hmm. αλλά και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι αθλητές που θα στελεχώσουν ομάδες της Α1. Τώρα είμαστε στην προσμονή, το Πάσχα είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να δούμε τι θα κάνουμε και εκεί και αν μπορέσουμε να κάνουμε μια υπέρβαση, να πάμε λίγο πιο ψηλά από αυτή τη θέση που ήμασταν δηλαδή το προηγούμενο καλοκαίρι, να κερδίσουμε την είσοδό μας στο παγκόσμιο. Αλλά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία γιατί πρέπει να κάνεις 7 παιχνίδια σε 9 μέρες, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Θα δούμε. Εμείς με το καλό. Με το καλό. Ναι, δουλεύουμε ήδη από τώρα για να μπορέσουμε να είμαστε επάξι. Τα τελευταία χρόνια πάντως, όταν βλέπω καλή εθνική παίδων, όχι εγώ, όλοι μας που ασχολούμαστε με το βόλεϊ συχνά, διαπιστώνουμε ότι γίνεται κάτι καλό. Ταρταχτώ παράδειγμα η φουρνιά που έχει Γιώργο Τζιουμάκα, που έχει Κουμεντάκι, που έχει Κοκκινάκι, που έχει Δαλακούρα, ναι. που έχει... Θα έχω ξεχάσει σίγουρα και άλλα παιδιά. Αυτή ήταν κληρονομιά. Ναι, ναι. Κληρονομιά. Και πολύ μια καλή φουρνιά αυτή ήταν με εθνική ναι. παίδο. Ναι. Και υπάρχουν πολλά παιδιά στην Εθνική Ανδρών που στελεχώνουν την Εθνική Ανδρών. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό στο ενδιάμεσο. Γίνανε κάποια λάθη, γίνανε κάποιες αστοχίες. Αλλά πιστεύω ότι από τώρα ξεκινήσαμε εμείς να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα και να αρχίσουμε να αλλάζει το σκηνικό και να μπορούν οι μικρές εθνικές ομάδες να είναι τουλάχιστον στο προσκήνιο και στην ελίτ στην Ευρώπη. Γι' αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα και γι' αυτό μάλλον, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε επάξιοι εκπρόσωποι της πατρίδας μας. Ο Στέφανος Νανάς τώρα, αντρική ομάδα Ηρακλή, ναι. αναπτυξιακά Ηρακλή, παιδικό, ναι. εθνική παίδων. Ναι. Κλιμάκια, προπονήσεις, ομοσποδιακός, ναι. Ηρακλής. Τα προλαβαίνει όλα αυτά, τι γίνεται. Έχω και ένα κτήμα, ξεκάθαρο που έχει μέσα, θερμοκήπια κτλ. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από το σπίτι, θα ξέρετε, γιατί αλλιώς θα με έχει χωρίσει η γυναίκα μου, δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά ο χρόνος δεν ξέρω τι γίνεται. Αν οργανωθείς και τα κάνεις και τα βάλεις όλα σε μια ρέγουλα, νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις. Είναι και ένα μεγάλο στοίχημα, ξέρετε. Ναι. Αυτό το πράγμα, αν μπορείς να τα συνδυάσεις όλα αυτά. Ευτυχώς μέχρι τώρα πάνε όλα τα πράγματα καλά. Οπότε εκ του αποτελέσματος, άμα κρίνουμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Δόξα ναι. τω Θεώ, ναι. Οπότε ξανά ένα φτουφτού και προχωράμε. Και προχωράμε. Έτσι, αυτό είναι. Κόουτς, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που είπαμε. Καλό ταξίδι με την νίκη να μας έρθετε την Κυριακή το βράδυ από την Αλεξανδρούπολη. Και... Γι' αυτό δουλεύουμε και μακάρι να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά αυτή τη φορά. Και μετά το ραντεβού είναι και την Τετάρτη που έχουμε και παιχνίδι εδώ στην πόλη μας, στη Χάνθ. Οπότε νομίζω θα είναι ευκαιρία και αρκετό κόσμο να σας δούμε από κοντά. Εντάξει. Να είστε καλά με την νίκη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Στέφανος Νανάς, άμεσος συνεργάτης του κύριου Γιάννη Ορφανού στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή. Πρόσφατα ήταν και στο πλευρό του Λάμπη Μπαμπαλιούτα. Συμβουλευτικού χαρακτήρα παρουσία του στον πάγκο, στην εφηβική ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα ΕΠΕΣΤ και τα είχαμε εδώ τα παλικάρια μας στο στούντιο πρόσφατα και τεχνικός στην Εθνική Παίδων με την οποία πανηγύρισε την πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγες μέρες στο Ρέντι νομίζω. Έγινε εκεί η προκριματική φάση. Μπιλάρα μου, παρέα με το Σάββατο που ακούμε από κάτω, του Σάμπατον δηλαδή, να ακούσουμε ότι εγώ θα το πω, είναι 8 παρά 20. Το είπα. Επιστρέφουμε
παρέα με τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α και στο τηλέφωνο 2310-222-962, datalabs.edu.gr. Τι, Βασίλη μου, όλα εντάξει, μπράβο. Προχωράμε. Πάνω σε αυτό βέβαια που ανέφερε και ο κύριος Νανάς, η Νατάσα που μας ακούει, μας στέλνει την καλησπέρα και εμείς τη δική μας. Για τον Ελευθερίο η ερώτηση όχι, δεν συνεχίζει πλέον, δεν συνεχίζει στον Ηρακλή, θα νομίζω στην Κύπρο είναι. Στην Κύπρο, Κύπρος είναι άνθρωπος, αλλά ούτως ή άλλως θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Γι' αυτό και έγινε και η πινελιά με την απόκτηση του Γιάννη του Κατσιαφλάκα, αυτό που λέγαμε χθες με τον Χαρίλαο, από τη στιγμή που έφυγε ο Ελευθερίου. Και υπάρχει και ο Μούχλιας και ο Τζιουμάκας. Για το βόλεϊ, για το οποίο μιλήσαμε αρκετή ώρα, υπάρχει το παιχνίδι την Κυριακή στις 6 στην Αλεξανδρούπολη με το τοπικό Εθνικό. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παλικάρια εκεί, τα παιδιά, τους οπαδούς του Ηρακλή που βρίσκονται Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ξάνθη, Κομωτινή, και θα δώσουν το παρόν την Κυριακή να είναι κοντά στην ομάδα. Στο πρόγραμμα έχουμε Ηρακλής Χαλκίδας Παμβοχαϊκός, ΠΑΟΚ Εθνικός Πειραιός, Νίκη Αιγινή Ολυμπιακός, Φοίνικα Σύρου Παναχαϊκή, Παναθηναϊκός Κηφισιά, και το είναι 3 η ώρα, νομίζω είναι και τηλεοπτικό αυτό, την Κυριακή, και το μάτς του Ηρακλή. Στη βαθμολογία Ολυμπιακός 42, ΠΑΟΚ 35, Φοίνικα Σύρου 28, Ηρακλής Χαλκίδας 25, Ηρακλής 24. Και από κάτω η Νίκη Αιγινίου με 20, η οποία λογικά θα χάσει από τον Ολυμπιακό. Άρα ο Ηρακλής έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τρίποντο μέσα στην Αλεξανδρούπολη να περάσει. Θα δούμε, ανάλογα το τι θα κάνει ο Ηρακλής Χαλκίδας στον Παβοχαϊκό. Ξαναδώσε μου, μέχρι να μπει το Σάββατο. Για το βόλεϊ τα είπαμε, πάμε να δούμε πρόγραμμα ποδοσφαιρικό και ρεπορτάζ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στο Κιλκής. Λοιπόν, έχουμε το μάτς του Ηρακλή στις 3, θα είμαστε εκεί για να σας μεταφέρουμε την εικόνα από το γήπεδο. Θα υπάρχει, από ό,τι ενημερωθήκαμε, και live streaming από το συνδρομητικό, το Ηρακλής TV. Στα υπόλοιπα ενδιαφέρον παρουσιάζει το μάτς στον Εύωσμο, Αγροτικός Αστέρας Άρης Παλαιοχωρίου. Ο Μακεδονικός υποδέχεται την Άουσα, ο Αλμοπός πηγαίνει στην Έδεσα. Η βαθμολογία βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι συγκεκριμένη πάνω κάτω. Ο Άρης Παλαιοχωρίου 44, ο Ηρακλής 43, αλλά δεν μας ανησυχεί καθόλου αυτό. Καθώς ο Ηρακλής έχει κάνει το ρεπό του και την αγωνιστική που ο Άρης Παλαιοχωρίου πάρει αυτό το ρεπό του, ο Ηρακλής θα κερδίσει και το μάτς που είναι και θα περάσει συν 2. Θα κερδίσει και τον Άρη Παλαιοχωρίου στο Παλαιοχωρίου, οπότε εντάξει είμαστε. 44-43 προς το παρόν αυτή η διαφορά. Ο Κιλκισιακός είναι στην 13η θέση από τις 15 ομάδες. Δύσκολα να γλιτώσει τον υποβιβασμό. Έχει 19 βαθμούς με 5 νίκες, 4 ισοπαλίες και 10 ήττες. Χρειάζεται βέβαια προσοχή όπως όλα τα παιχνίδια. Δεν χρειάζεται φυσικασμός, ούτε να πούμε έλα μωρέ, ποιος Κιλκισιακός ή οτιδήποτε άλλο. Όπως έγινε στον πρώτο γύρο, που η ομάδα το πήρε πολύ σοβαρά το παιχνίδι και έληξε 5-1. Θυμίζω στους υπόλοιπους ομίλους, ο Απόλλων Παραλιμνίου είναι πρώτος. Στον πρώτο όμιλο με 30 ακολουθεί η Καβάλα, ο Αετός Ορφανίου και η Ελπίδα Σκουτάριος με 27. Στον τρίτο όμιλο ο περίφημος Μακεδονικός Φούφας είναι πρώτος. Ισοβαθμεί με τον Τηλικάρτη Λευκάδας, αλλά την έχει την ισοβαθμία, υπερτερεί εκεί. Και στον τέταρτο όμιλο είναι μόνος πρώτος ο Βόλος, με πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Νίκη Βόλου. Απαντάω και φωναχτά στην ερώτηση του αδερφού ημών Βασίλη Καβαδία που έχω απέναντί μου. Υπάρχει, μπίλη μου, ο Βόλος που δημιούργησε φέτος νεοσύστατη ομάδα ο Μπέος. Υπάρχει η Νίκη Βόλου, υπάρχει και ο Ολυμπιακός Βόλου. Στον ίδιο όμιλο είναι και οι τρεις. Πανηγύρι, μεγάλο, ναι. Πανηγύρι. Να πιούμε μια γουλιά Βέντο και να συνεχίσουμε. Βέντο που θα βρούμε μόνο στο καφεμάγαζο. 2310-70-55-54 καφεμάγαζο.gr. Στην Ακαδήμου στον Εύωσμο θα πιείτε καφέ Βέντο. Και ντεκαφεϊνέ και εσπρέσο και Κένια και Κολομβία και πες την άλλη, Αιθιοπία και σοκολάτες, σοκολάβ και ό,τι θέλετε.
Πάντα στο κενό πέφτω, ρε Σιμπίλη. Πάντα στο κενό. Πάντα στο κενό. Ναι, μου το είπες. Μου το είπες, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον το παιχνίδι και για έναν άλλο λόγο την Κυριακή, γιατί ενδέχεται να δούμε καινούργια πρόσωπα, όπως είναι ο Ντεσμέτ, ο Γάλλος, όπως είναι ο Νίκος ο Κουρέλας, όπως είναι ο Βασίλης Αμαραντίδης, εφόσον φυσικά επιλεγούν από τον προπονητή. Αύριο λογικά θα βγει η αποστολή. Γιατί πλέον το συζητούσαμε και χθες και με τον φίλο μου τον Χαριλάο εδώ στην εκπομπή μας, με το καθιερωμένο του εβδομαδιαίο σχόλιο, ότι η μάχη δεν θα είναι μόνο για την εντεκάδα και ο ανταγωνισμός δεν θα αφορά μόνο το ποιος θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα, αλλά και το ποιοι θα είναι στους 18. Να μην μας κάνει εντύπωση και έκπληξη και πέσουμε από τα σύννεφα να ακούσουμε αύριο μεθαύριο κάποιον ποδοσφαιριστή που τον είχαμε συνηθίσει να μην τον βλέπουμε στη 18άδα. Γιατί μπορεί να βλέπουμε τον Μεντί, τον Ντεσμέ, τον Κουρέλα, τον Αμαραντίδη και κάποιους άλλους στον πάγκο. Να μην χωρούν στην 11άδα. Και κάποιους που δεν χωρούν ούτε στον πάγκο να είναι εκτός αποστολής. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι όποιος και να αγωνίζεται, ο Ηρακλής είναι και αυτό μας νοιάζει να πηγαίνει να κερδίζει παντού τα παιχνίδια. Δεδομένου ότι το Κιλκίς θα βαφτεί και αυτό μπλε, όπως και όλες οι περιοχές, πόλεις, χωριά που έχουμε βρεθεί φέτος για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και το δεύτερο όμιλο, 100% αυτό δεν αλλάζει με τον κόσμο να δίνει δυναμικό παρόν και την Κυριακή. Έχει ξεφύγει ομολόγω η εκπομπή σήμερα μουσικά. Την καλησπέρα μου και στην Αντιγόνη, την καλησπέρα μου και στην Ηλέκτρα, την καλησπέρα μου και στο Θανάση, την καλησπέρα μου και στο Χαρίλαο και σε όσους μας ακούτε είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Συνεχίζουμε, Μπίλη μου, πού να πάμε, στο μπάσκετ. Να πάμε στο μπάσκετ. Πρόγραμμα. Ο Ηρακλής παίζει αύριο στις 5 στην Λάρισα με τον Ερμή Αγιάς. Στην Αγιά εκεί, κοντά στη Λάρισα. Στις 5 αυτό το παιχνίδι. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Θυμίζουμε στην πρώτη αγωνιστική στην Πρεμιέρα ο Ηρακλής είχε κερδίσει δύσκολα, καθώς βρήκε μια ομάδα που έβαζε πάρα πολλά τρίποντα. 79-70 στο τέλος ήρθε η νίκη, ήταν το άγχος της πρεμιέρας. Είναι δεδομένο ότι το γήπεδο θα είναι αύριο γεμάτο. Περιμένουμε πώς και πώς τον Ηρακλή. Είναι ιστορικό παιχνίδι για την Αγιά αυτό το μάτσο. Ο Ηρακλής έρχεται εκεί, αλίμονο. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε μεταγραφικά τον Ντάριος Ουάσιγκτον, που είναι εξαιρετική περίπτωση. Στα 34 του χρόνια, λίγο να κάνει από αυτά που έκανε με Άρη και ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν μια δεκαετία, ίσως λίγο λιγότερο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ για να ανέβει η ομάδα έστω και στα μπάρας. Και λέμε έστω και στα μπάρας γιατί ο Ηρακλής παραμένει 3 βαθμούς κάτω από το Περιστέρι. Σε άλλα μάτς που μας ενδιαφέρουν, okay, το Περιστέρι υποδέχεται την Λάρισα, το αφήνουμε. Αρκαδικός Μαρούσι, Καρδίτσα Χολαργός. Χολαργός που πέρασε από την Αγιά το προηγούμενο Σάββατο δύσκολα με 75-78. Οι γηπεδούχοι είχαν πολλά παράπονα από την διαιτησία. Ο Χολαργός που πάει στην Καρδίτσα τώρα θα δούμε αν περάσει και από εκεί, δύσκολη έδρα. Παπάγου Δούκα, Απόλλων Πάτρας, Δόξα Λευκάδας. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί γίνεται η μάχη για το ποιος θα μπει στην πεντάδα. Καστοριά Εθνικός, Αμίντας Ψυχικό. Θα καταλάβετε αυτό που είπα πριν, τώρα διαβάζοντας και τη βαθμολογία. Το Περιστέρι 30, Ηρακλής και Χολαργός 27, αλλά ο Ηρακλής είναι δεύτερος γιατί έχει κερδίσει το μεταξύ τους ματς στο Ιβανόφιο. Αμίντας και Δόξα Λευκάδας 24 κλείνουν την πεντάδα. Δηλαδή τώρα έχουμε Ηρακλής, ο Ηρακλής να παίζει με τη Δόξα Λευκάδας που δεν το θέλουμε αυτό γιατί ήδη είναι στο 0-1 και υπάρχει και ένα μάτς στη Λευκάδα στο δεύτερο γύρο. Θα προτιμούσαμε άλλον αντίπαλο του Ηρακλής στα ημιτελικά το play-off και αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα ο Ηρακλής έπαιζε με τη Δόξα Λευκάδας και ο Χολαργός με τον Αμίντα. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο και έχουμε πολλές ομάδες που ισοβαθμούν. Δηλαδή, κάτω από τη Δόξα Λευκάδας που έχει 24 έχει και η Καστοριά και ο Απόλλων Πάτρας. Και ο Ερμής Αγιάς που έκανε πρόσφατα μεταγραφή, πήρε ένα σέρβο, την έκανε αυτή τη μεταγραφή, συγγνώμη, για να μπει και αυτός. Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά, ένα βαθμό πίσω. Έχει 23, όπως και το Ψυχικό έχει 23. Χαμός γίνεται από τα 27 του Ηρακλή και του Χολαργού. Μετά με Αμίντα, Δόξα Λευκάδας, Καστοριά, Απόλλων Πάτρας, Ερμή, Αγιάς και Ψυχικό, όλοι είναι με 24 και 23 γίνεται πανηγύρι εκεί και θα δοθεί μάχη μέχρι τέλους για το ποιοι θα μπουν στα play-off. Ο Ηρακλής φυσικά έχει στόχο να τερματίσει δεύτερος και αν μπορεί να έχει και βολικούς αντιπάλους όσον αφορά το με ποιον θα παίξει μετά στα ημιτελικά των play-off και στα τελικά. Γιατί πέρυσι, αν θυμάστε, ήταν στο 1-1 με τον νέο Λαστακού. Μετά έπαιξε με τον Φάρο Κερατσινίου, έκανε 2 ήττες.
και αποκλείστηκε και ανέβηκε η ομάδα που τώρα έχουν και πολλά προβλήματα γιατί άραγε. Ο Γουσουλού, πώς λέγεται, Φάρος που έγινε όλο αυτό το πράγμα. Να δούμε, μιας και πιάσαμε το μπάσκετ και τα κορίτσια μας, τα οποία πηγαίνουν εξαιρετικά. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μια ωραία συζήτηση με την Μαρία την Παπαβασιλείου, μια από τις πρωταγωνίστριες, για μια ομάδα που κάνει το εξής εντυπωσιακό, το είπαμε και τις προάλλες. Είναι πρώτη, με 3 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, στην Α2 γυναικών στο μπάσκετ. Και στην πρώτη δωδεκάδα της Α2 δεν υπάρχει ούτε μία αθλήτρια του Ηρακλή στον πίνακα των σκόρερ. Κι όμως γίνεται και αυτό. Ο Ηρακλής που θα βρεθεί την Κυριακή στην Κατερίνη στις 2 το μεσημέρι να παίξει με αντίπαλο τον Πιερικό Αρχέλαο. Ένας Πιερικός Αρχέλαος που ψιλοχαμηλά είναι, τέταρτος από το τέλος με 19 βαθμούς. Ο Ηρακλής έχει 27. Μία μόλις ήταν στην πρεμιέρα του Βασαραϊκό εκτός έδρας. Τα υπόλοιπα τα έχει σαρώσει όλα και με μεγάλες διαφορές. ΑΕΠΗΛΕΑΣ είναι πλέον δεύτερη. Με 24 όπως και ο Άρης τρίτος. Πανσεραϊκός Αναγέννηση Ρησίου 23. Στα χέρια του Ηρακλή είναι, στα κορίτσια. Και να συνεχίσουν έτσι για να πάρουν το απευθείας εισιτήριο, την απευθείας άνοδο στην Α1 κατηγορία. Από περιέργεια, το κάνω αυτό πάντα, το σκαλίζω. Να δω που παίζουν και οι υπόλοιποι. Ο Άρης υποδέχεται τον Ναύαρχο Βότση και η ΑΕΠΗΛΕΑΣ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Μάλιστα, πάει και αυτό. Να πούμε και για τις γυναίκες στο βολέι που θα υποδεχθούν βάσει προγράμματος. Όχι, δεν θα υποδεχθούν, θα παίξουν εκτός έδρας με τον Μυγδονιακό, από τον οποίο είχαν χάσει 2-3 στο Κατσάνιο, στο πρώτο γύρο. Γυναίκες στη Β' Εθνική, γυναίκες που είναι του Ηρακλή στην δεύτερη θέση με 36 βαθμούς. Πρώτη είναι η ομάδα των Ακαδημιών Πρωταθλητών Πεύκων με 42. Ο Ηρακλής 36, ο Μυγδονιακός 35. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον για την γυναική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά και στο κύπελο. Προκρίθηκε πρόσφατα στο κύπελο ΕΠΕΣΤ. Πήρε την νίκη απέναντι στον Παναθλητικό με 3-0. Θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του κυπέλου τον Μακεδονικό που επίσης προκρίθηκε. Γιατί όχι, ακόμα μία κούπα να έρθει για το κύπελο ΕΠΕΣΤ στις γυναίκες στο βόλι. Κλασική ανακεφαλαίωση Παρασκευής πριν σας καληνυχτήσουμε. Ανακεφαλαίωση λοιπόν. Αύριο έχουμε, θα ενημερώνεστε εδώ από το Λίμπερο 107,4 για την εξέλιξη του αγώνα του Ερμή Αγιάς με τον Ηρακλή που μας ενδιαφέρει στις 5. Να πω κάτι που παρέλειψα τις προηγούμενες μέρες. Ο Ηρακλής έχει στείλει, να το ξαναπώ μάλλον, έχει στείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΕΡΤ. Επίσημα πράγματα, έγγραφο επίσημο, γιατί από τότε που η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι έχει πάρει τα δικαιώματα, δεν έχει δείξει ούτε ένα παιχνίδι στην Α2. Ούτε ένα. Και βάσει προγράμματος έχει καμιά 4-5 τώρα να δείξει του Ηρακλή. Δεν έδειξε το Ηρακλής Περιστέρι, δεν έδειξε κανένα άλλο μάτς από τις επόμενες αγωνιστικές. Δεν δίνει το δικαίωμα από τη στιγμή που η ΕΡΤ πήρε τα δικαιώματα, την ευκαιρία μάλλον, σε κάποιο live streaming όπως γινόταν με τον Basket Plus ή οποιονδήποτε τέλος πάντων ενδιαφέρεται να δείξει τα μάτς του Ηρακλή για παράδειγμα. Και από τη μία δεν υπάρχει ιντερνετική δυνατότητα και από την άλλη, δύο φορές το το έβαλα, δεν δείχνει και η ΕΡΤ τίποτα. Απάντησαν βέβαια ότι θα ξεκινήσουν τώρα να τα βάλουν και αυτά στο πρόγραμμα. Δηλαδή πήραν τα δικαιώματα της Α2 και δεν βλέπουμε Α2. Και δεν βλέπουμε Ηρακλή, αυτό που μας ενδιαφέρει. Αύριο λοιπόν στις 5, Ερμής Αγιάς Ηρακλής. Κυριακή είναι το υπόλοιπο ενδιαφέρον για τους άντρες. Με το Κυλκυσιακός Ηρακλής στις 3 θα είμαστε ο Κυλκής, με το καλό, για να σας μεταφέρουμε από εκεί τι συμβαίνει στο παιχνίδι. Και στις 6. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ηρακλής για την Α1 του βόλεϊ. Για την Τετάρτη, όσοι ενδιαφέρονται να πάνε στο γήπεδο της Χανς εδώ στη Θεσσαλονίκη για το κύπελο, το μάτς θυμίζω είναι στις 9.30 για την διοργάνωση του κυπέλου Ελλάδος. Η Χανς είναι ομάδα Α2. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστούμε και τα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου που ήταν και σήμερα κοντά μας και στη Βασιλή Σόλγας και στη Fleming 13 πιο συγκεκριμένα. Για να μάθετε τα αγγλικά σας, τα γαλλικά σας, τα γερμανικά σας, τα ισπανικά σας. Τι ξέχασα, ιταλικά είπα. Τα ιταλικά σας. Κάτι έχω πάθει σήμερα. Ξεχνάω ότι λέω πριν 10 δευτερόλεπτα. Την πληροφορική σας και τμήματα από 5 μόλις ετών. Τμήματα και για εμάς τους ενήλικους και εμένα και τον Μπίλι. Να πάμε να μάθουμε κάτι από όλα αυτά, Βασίλη μου. 50% έκπτωση έχουμε εμείς, να ξέρεις.
Γιατί είμαστε μεγάλοι και επειδή γεράσαμε, μας κάνουν χάρη. Θα πάμε να πιούμε και ένα καφέ Βέντο, καταπληκτικό από το καφεμάγαζο, για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και να δώσουμε σκυτάλι στην εκπομπή ντουέτο που ακολουθεί με τον Γιάννη Γιαννούλη, με τον Σταύρο Κόλκα, εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή. Με την ευχή μας η Δευτέρα να είναι αφιερωμένη μόνο σε νίκες όλων στον Ηρακλή. Η ώρα για μπλε της Δευτέρας να είναι χαρούμενη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλά να περάσετε.